Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της διήμερης διεθνής συνάντησης για την κινηματογραφική εκπαίδευση που διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους. Και είμαστε εδώ με την κυρία Μέρη Χιόνι, η οποία συμμετείχε στο Στρογγυλό Τραπέζι, που με αφορμή την ταινία Αγόρια στο Ντους, έγινε μια συζήτηση γύρω από την σεξουαλική αγωγή και διαπαιδαγώγηση. Λοιπόν, οπότε η πρώτη μου ερώτηση είναι πώς αποφασίσατε να ειδικευτείτε στη σεξουαλική αγωγή, ενώ ξέρουμε ότι ήσασταν εκπαιδευτικός. Πώς διαλέξατε να πάρετε αυτή την ειδίκευση? Εμένα η ειδικότητά μου ήταν φιλόλογος. Μπαίνοντας στο σχολείο και συζητώντας με τα παιδιά, μέσα από τα μαθήματά μου κατάλαβα ότι αυτό το αντικείμενο τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Επομένως, λοιπόν, άρχισα σιγά σιγά να πηγαίνω να εκπαιδεύομαι σε κάποιους χώρους και μετά να κάνω πράγματα, να γράφω γύρω από αυτό το θέμα. Με επιστέγασμα ότι τα τελευταία χρόνια εκπαιδεύω ανθρώπους γύρω από αυτά τα ζητήματα, και μαθητές και εκπαιδευτικούς και γονείς και επαγγελματίες υγείας και φοιτητές και φοιτήτρες και το γενικό κοινό. Και ήμουνα στην επιστημονική ομάδα των εργαστηρίων δεξιοτήτων και έχω γράψει και εκεί εκπαιδευτικό υλικό για τη σεξουαλική αγωγή και τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση που έχουμε είναι το τι αντιμετώπιση έχουν τα βιωματικά εργαστήρια που διοργανώνεται σε σχολεία. Έχει να κάνει με ποιους πληθυσμούς, σε ποιους πληθυσμούς απευθύνονται. Έχουμε δει κάτι σε εκπαιδευτικούς, καθηγητές. Ναι, είναι σε μαθήτρες, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, σε επαγγελματίες υγείας, δηλαδή ανθρώπους που έχουν σχέση με τα παιδιά, σε φοιτητές, φοιτήτριες, αλλά και σε γενικό κοινό. Δηλαδή, ας πούμε, τον μήνα Σεπτέμβρη με είχαν καλέσει στη Ρόδο, που ένα απόγευμα Σαββάτου είχα να απευθύνει μία γενική πρόσκληση και ήρθαν άνθρωποι για να παρακολουθήσουν αυτό που έκανα. Ήταν μία εισήγηση γενική. Την επόμενη μέρα είχαμε βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς. Φαίνεται ότι αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν χρησιμοποιούμε το κλασικό το να κάθεται κάποιος και να ακούει μία εισήγηση. Χρησιμοποιούμε αλληλεπιδραστικές μεθόδους που μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Και αυτό αρέσει πάρα πολύ στους ανθρώπους. Ωραία. Γιατί πιστεύετε ότι είναι γενικώς, μας το απαντήσετε σε ένα μέρος, να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο, ότι ο βιωματικός τρόπος είναι ο πιο κατάλληλος, και επί την ευκαιρία τώρα που το σκέφτομαι να μας πείτε και πώς πήγε και το εργαστήρι σας στην ημερίδα που διοργάνωσε η εφημερίδα Πρωινή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με θέμα χαρούμενα παιδιά. Λίγο διευκρίνησέ μου τι είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελα να σας απαντήσω. Γιατί πιστεύετε ότι ο βιωματικός τρόπος είναι πιο κατάλληλος? Έχω καταλάβει ότι οι άνθρωποι όταν συμμετέχουν οι ίδιοι και αισθάνονται κάποια πράγματα, αυτό τους κάνει και είναι πιο συμμετοχικοί και αντιλαμβάνονται πολύ περισσότερο αυτό που θέλεις να τους πεις. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτοί οι τρόποι έχουν περισσότερη επιτυχία από το να παρακολουθείς μια εισήγηση. Τώρα νομίζω ότι αυτό ήταν και ο λόγος που ήταν πολύ ενδιαφέρον το εργαστήριο που κάναμε στην ημερίδα στον πύργο. Στην ημερίδα στον πύργο για τα θέματα της βίας. Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί συμμετείχαν άνθρωποι διαφόρων ηλικιών, εκπαιδευτικοί και γονείς, αλλά είχαμε και κάποια παιδιά στο εργαστήριο αυτό τελικά. Χωριστήκαν σε μικρές και μεγάλες ομάδες και η έκπληξη που υπήρχε ήταν να φτιάξουν ένα γράμμα το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πρωινή. Εκείνο που μου άρεσε εμένα ήταν ότι αφού τελειώσαμε όλο αυτό που δούλεψε η ομάδα και το γράμμα ήταν τι πιστεύουν εκείνοι ότι θα βοηθούσε να προληφθούν θέματα βίας και να έχουμε χαρούμενα παιδιά σε καιρούς κρίσης. Ένα κοριτσάκι που ήταν μαζί με τη μαμά του είπε: «Μαμά, θα μπορούσα να πω κι εγώ κάτι?» Και η μαμά της το επέτρεψε. Και εκείνη λοιπόν είπε, ήταν μαθήτρια τετάρτης δημοτικού, και είπε ότι εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Πολύ ωραία. Και γιατί το λέω, είναι πολύ σπουδαίο όταν μετά από μια ημερίδα που έχουν ακουστεί πολύ δυσάρεστα πράγματα, γιατί όλα αυτά που ακούμε που συμβαίνουν σε σχέση με τα θέματα βίας στην εποχή μας, τα ποσοστά κλπ. Δεν είναι τόσο ευχάριστα. Και οι άνθρωποι που ξεκίνησαν αυτό το εργαστήριο ήρθαν με δυσάρεστα συναισθήματα, φεύγοντας
φάνηκε ότι μπορείς να νικήσεις το κακό με τη χαρά μέσα από συμμετοχικούς τρόπους. Ναι. Και το εξέφρασε ένα παιδί. Πολύ ωραία, ναι. Θέλω να μας πείτε πώς κρίνετε όλο αυτό το πανικό που δημιουργήθηκε με την προβολή της ταινίας Art Boy. Αυτό για μένα δείχνει ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Και συνδέεται πάλι με το κομμάτι της σεξουαλικής αγωγής. Ήταν μια εξαιρετική ταινία 9 λεπτών, η οποία περιέγραφε μια φιλία ανάμεσα σε δύο αγόρια. Και εκεί είδαμε διάφορες εικόνες. Όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι ενημερωμένος σε θέματα περιεκτικής σεξουαλικής αγωγής, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αρενοπότητα, πώς δομείται αυτή και πόσο είναι σημαντικό τα παιδιά να είναι ενημερωμένα γύρω από αυτά τα ζητήματα. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι ενημερωμένος, ένα παιδί, ένας δάσκαλος, ένας γονιός, καταλαβαίνει ότι αυτό που είδε είναι κάτι που είναι σημαντικό να το βλέπουμε γύρω μας. Και οι ταινίες είναι παράθυρα και καθρέφτες. Δηλαδή, ένα παιδί όταν βλέπει μία ταινία και παρακολουθεί πώς δομείται μία αρσενική φιλία, μέσα από διάφορες εικόνες, μπορεί να δει κάτι που θυμίζει τον εαυτό του, αλλά μπορεί να δει και τι άλλο υπάρχει που δεν είναι κοντά σε αυτόν. Άρα, είναι πολύ πλούσιο το να βλέπουμε ταινίες που σχετίζονται με τα αντικείμενα της περιεκτικής σεξουαλικής αγωγής. Εγώ, δηλαδή, έτσι το είδα και μπόρεσα να καταλάβω ότι η άγνοια και η έλλειψη ενημέρωσης και η προσέγγιση η ελλειπτική που υπάρχει σε αυτά τα ζητήματα δημιουργεί τον πανικό. Όχι ότι, δηλαδή πίσω από αυτό υπάρχει ο πανικός, πίσω για μένα πίσω από αυτό και μια συντηρητική στροφή που έχουν αρχίσει και έχουν οι άνθρωποι πέρα από την άγνοια. Και η τελευταία μας ερώτηση, αφού έχετε απαντήσει αυτή, είναι πιστεύετε ότι θα απεγκλωβιστεί ποτέ η Ελλάδα από αυτά τα έμφυλα στερεότυπα και αν είναι ποιον τρόπο εσείς προτείνετε? Έχουν αρχίσει και μπαίνουν λιθαράκια. Και αν δεν τον πίστευα δεν θα ήμουν εδώ. Ναι. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι βάζοντας σποράκια θα δούμε να φυτρώνουν. Και αυτό το συνδέω λίγο και με το σποτάκι που είδα χτες για το φεστιβάλ. Που κάποια στιγμή είδαμε, το αρχικό αυτό που είδαμε στην παρουσίαση. Με τον κύριο Σπύρου. Που σπέρνουν σπόρους και αρχίζουν και φυτρώνουν. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση από τη στιγμή που ποτίζουμε σιγά σιγά, θα ξεκινήσουν τα πράγματα να διαφοροποιούνται. Απλώς θέλει χρόνο αυτό. Έχω παρατηρήσει ότι ανοίγουν τα θέματα και από τη στιγμή που ανοίγουν τα θέματα και υπάρχουν άνθρωποι πρόθυποι να ασχοληθούν με αυτά, θα έχουμε διαφοροποίηση των καταστάσεων. Εγώ είμαι αισιόδοξη, αλλά θέλουμε χρόνο. Ωραία, ναι. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.